της Υπουργός Οικονομικών, πριν από λίγες ημέρες εδώ στον Sky είχε πει ότι το ζήτημα των 100 δόσεων έχει τελειώσει επί της ουσίας. Για τα ασφαλιστικά ταμεία ποτέ δεν έχει τελειώσει. Ακριβώς γιατί θέλουμε όλος ο κόσμος να μπορεί να πάρει σύνταξη και θέλουμε και να ενισχύσουμε την οικονομική δυνατότητα των ταμείων να μπορούν να πληρώνουν τις συντάξεις αυτές. Επομένως θέλουμε να βρούμε ένα νέο τρόπο. Γι' αυτό το λόγο μάλιστα έχω καλέσει και τους μικρομεσαίους, την ΕΣΕΕ, τη ΓΕΣΕΒΕ, τα επιμελητήρια, για να συζητήσουμε με ποιο τρόπο θα μπορούσε ενδεχομένως να γίνει κάτι τέτοιο. Θέλω να κλείσουμε με το θέμα των τηλεοπτικών αδειών, κύριε Υπουργέ, και θέλω να σας ρωτήσω την εκτίμησή σας για το τι τελικά θα γίνει και τι προσπαθεί η κυβέρνηση να κάνει. Γιατί πολλοί σας κατηγορούν ότι προσπαθείτε να ελέγξετε την ενημέρωση που σας ενοχλεί. Όπως προσπαθούμε να επιστρέψουμε την Ελλάδα στην κοινωνική Ευρώπη με τη διαπραγμάτευση για τα εργασιακά, έτσι και ουσιαστικά προσπαθούμε να επιστρέψουμε τη χώρα στο κράτος δικαίου που αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη που επί 27 χρόνια να μην έχουν δοθεί οριστικές άδειες, που 15 φορές να έχουν μετατραπεί οι προσωρινές άδειες σε λίγο προσωρινότερες για ένα διάστημα ακόμα μεγαλύτερο. Και ποιο το βασικό στοίχημα? Το βασικό στίχημα, κύριε Αναστασοπούλη, είναι η δημοκρατία. Να μπορέσουμε να έχουμε μαζικά μέσα ενημέρωσης που να μην ελέγχονται από τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Υπάρχει, που να μην λειτουργούν με τίθεται ζήτημα δημοκρατίας στα μέσα ενημέρωσης αγοράς αυτή τη στιγμή, κύριε Κατρούγκαλη? Τίθεται βασικά θέμα καθαρότητας της πολιτικής. Γιατί όταν ελέγχεται η ενημέρωση, τότε και η διαμόρφωση της πολιτικής βούλησης του πολίτη δεν είναι καθαρή και όπως θα έπρεπε να είναι απελευθερωμένη από τα συμφέροντα. Αν παρακολουθούσατε τις συζητήσεις στη Βουλή, στην εξεταστική αυτή επιτροπή, ουσιαστικά και οι καναλάρχες δεν υπερασπίστηκαν το παλιό σύστημα. Απλώς ο ένας έριχνε τις ευθύνες στον άλλο. Γιατί κανείς δεν μπορεί να υπερασπιστεί το σύστημα της διαφθοράς και της διαπλοκής που επικρατούσε τα τελευταία 30 χρόνια και έκανε πλήρως αδιαφανές το σύστημα το τηλεοπτικό στη χώρα μας. Η διαδικασία που από ό,τι φαίνεται θα ακολουθηθεί, γιατί κανείς δεν διαφωνεί ότι πρέπει να μπει τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο, έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Σας φαίνεται ότι είναι η καλύτερη δυνατή? Κύριε Στασοπούλου, κανείς δεν διαφωνεί. Κύριε Στασοπούλου, κανείς δεν διαφωνεί μεταξύ μας, γιατί κανένας λογικός άνθρωπος δεν μπορούσε. Τα κόμματα όμως της διαπλοκής και της διαφθοράς για 27 χρόνια δεν το έκαναν. Και ερχόμαστε εμείς να το κάνουμε για πρώτη φορά αριστερά. Ακριβώς εκεί έγκυται το ζήτημα. Γι' αυτό είμαστε ποιοτικά διαφορετικοί από τους προηγούμενους. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο καταφύγαμε στην πιο καθαρή και ανοιχτή διαδικασία, που είναι του διαγωνισμού, του πλειοδοτικού διαγωνισμού. Τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε, να δώσουμε στον κολλητό μας? Οι άδειες θα είναι 4 ή αφήνετε παράθυρο να είναι και περισσότερες, κύριε Κατρούγκαλε? Οι άδειες θα είναι 4, γιατί τέτοια είναι η δυνατότητα της διαφήμισης να συντηρήσει κανάλια που δεν θα εξαρτώνται από διεφθαρμένους και διαπλεκόμενους καναλάρχες. Από 600 εκατομμύρια ευρώ που ήταν η διαφημιστική πίτα τη χρυσή εποχή των ιδιωτικών καναλιών, τώρα έχει πέσει στα 180. Πώς μπορούν να μοιραστούν αυτά τα 180 σε παραπάνω από 4 κανάλια? Πρέπει να συνεννοηθείτε λίγο μεταξύ σας όμως στην κυβέρνηση, κύριε Κατρούγκαλε, γιατί αρκετά στελέχη, κυβερνητικά στελέχη, μιλούν και για 5η ή και για 6η ή και για 7η. Κύριε Αναστασοπούλου, αν στο μέλλον ανέβει η διαφημιστική πίτα και μπορεί να συντηρούνται κανάλια χωρίς να αναγκάζονται να είναι διαπλεκόμενα και διεφθαρμένα, χωρίς να χρηματοδοτούνται από μαύρο χρήμα, γιατί όχι? Αλλά τώρα έχουμε μελέτες επιστημονικές. Γι' αυτό πήγαμε στο Ινστιτούτο της Φλωρεντίας. Για να δούμε αυτή η διαφημιστική δαπάνη πόσα κανάλια μπορεί να συντηρήσει, υγιή κανάλια. Όχι κανάλια που το συντηρεί το μαύρο χρήμα. Επειδή ακούσαμε τον κύριο Παπά σήμερα να μιλάει για θεματικές άδειες, θα δοθούν και θεματικές άδειες από την εικόνα που έχετε εσείς? Ναι, ναι. Όχι, αυτό δεν είναι από την εικόνα που έχω εγώ, είναι ο νόμος. Έχουμε πει ότι, όπως υπάρχει το γενικό καθεστώς στην Ευρώπη, θα υπάρχουν 4 κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας γενικού προγράμματος και από εκεί και μετά θα υπάρχουν και κανάλια που θα εκπέμπουν γενικό πρόγραμμα σε τοπικό επίπεδο και κανάλια που θα εκπέμπουν θεματικό πρόγραμμα σε εθνικό επίπεδο. Έτσι είναι οι κανόνες ανταγωνισμού στην Ευρώπη και στην Ευρώπη θέλουμε να επιστρέψουμε. Όχι σε ένα διαφραγμένο Βαλκανιστάν όπως μας είχαν κάνει τα προηγούμενα κόμματα της διαφθοράς και της διαπλοκής. Κύριε Κατρούγκαλη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα στο Sky και στο Online. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Πάμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να ρίξουμε μία γρήγορη ματιά στις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Τουλάχιστον 21 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 6,2 βαθμών που συγκλώνησε τα ξημερώματα και έπιασε
έπιασε στον ύπνο την κεντρική Ιταλία. Ο αριθμός των θυμάτων εκτιμάται ότι θα αυξηθεί, καθώς βρίσκονται παγιδευμένοι στα ερείπια αρκετοί άνθρωποι, μεταξύ τους και μικρά παιδιά. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στη Ρώμη, στην Περούτζια, ακόμη και στη Βενετία. Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι βάσεις εισαγωγής σε ΑΕΗ και ΤΕΗ, βάζοντας τέλος στην αγωνία 100.000 υποψηφίων. Τα αποτελέσματα οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα δουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα 4 αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων. Άρματα του τουρκικού στρατού πήραν θέσεις μάχης σήμερα και πραγματοποιούν βολές κατά στόχων στο συριακό έδαφος, όπως μεταδίδει το CNN. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο και τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα συναντάται σήμερα ο ύπατος αρμοστής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα και πάμε, ήρθε η ώρα να ανακοινώσουμε και εμείς με τη σειρά μας τις βάσεις εισαγωγής Ιώτα. 11 και 13 πρώτα λεπτά. Τι ώρα περίπου ανακοινώθηκαν? 11 ώρα έχουν ανέβει στο site του Υπουργείου Παιδείας. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στο site θα υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Ενδεχομένως κάποιοι να μην μπορούν να μπουν άμεσα. Καταλαβαίνεις ότι όλοι θα μπαίνουν αυτή τη στιγμή να δουν με τον κωδικό τους και το όνομά τους. Ούτως ή άλλως. Εμείς έχουμε κάποια ενδεικτικά. Βέβαια, τα παιδιά μπαίνοντας μέσα θα δουν ακριβώς με το όνομά τους που έχουν περάσει. Αλλά να δώσουμε έτσι ενδεικτικά κάποια. Κάποιες σχολές, κάποια τμήματα και αυτές βέβαια είναι οι φετινές, πριν δίναμε τις περσινές. Λοιπόν, βλέπουμε τώρα αγγλική γλώσσα και φιλολογία Αθήνας, 19.326 μόρια έχουμε πτώση εδώ σε σχέση με πέρυσι, όπως πτώση έχουμε και στη Θεσσαλονίκη στο αντίστοιχο τμήμα, 19.874. Η αρχιτέκτονης μηχανική τώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, είναι αυτό που σου έλεγα και πριν, ότι εκεί μπορούμε να δούμε κάποια διαφορά. Στην Αθήνα είναι 19.999, έχουμε άνοδο σε σχέση με πέρυσι, αντίθετα έχουμε πτώση στην αντίστοιχη σχολή στην Θεσσαλονίκη με 18.483. Η σχολή στη Φυλάκων παρουσίασε μία άνοδο και έχει φτάσει στις 16.388 μόρια. Mm-hmm. Να συνεχίσουμε με τη βιολογία. Η βιολογία και τα δύο τμήματα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε.